Μας φταίνε τι εξάγει ο Παπαδρέου. Σας όλο αυτό που γίνεται έτσι και εσείς λέτε ότι πρέπει η κυβέρνηση να φύγει μια ώρα αρχίτερα και όλα αυτά τα διαλυτικά που συμβαίνουν στο ένα από τα δύο κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση νομίζω ότι σας βοηθάει καλύτερα στους σχεδιασμούς σας, έτσι δεν είναι? Ή φοβάστε μήπως έρθει η πλευρά Παπανδρέου προς εσάς? Το θέμα δεν τη βοηθάει τον ΣΥΡΙΖΑ, αν βοηθάει τον τόπο όλη αυτή η φαρσοκομωδία που παίζεται στο ΠΑΣΟΚ με τους τρεις αυτούς αρχηγούς συνυπέτιους για τις καταστροφές στη χώρα τα τελευταία χρόνια να δείχνουν το χειρότερο εαυτό τους. Αυτά όλα δείχνουν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει οριστικά τον κύκλο του, τον έκλεισε πάνω στα ερείπια της χώρας, φέρνοντας και αυτό και η Νέα Δημοκρατία μια μεγάλη τραγωδία στην Ελλάδα, την μεγαλύτερη που έχει ζήσει σε ειρηνική περίοδο. Αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μέλλον. Δεν βλέπω εγώ να έχει κανένα απολύτως μέλλον. Πάντως εσείς φλερτάρετε και όσο, με το Παπανδρέικο ΠΑΣΟΚ. Και όσο, μια στιγμή να ακούσετε, θα τα πούμε και το φλερτάρετε, όλα θα τα πούμε. Δεν φεύγουμε. Αλλά να τελειώσω την κουβέντα για να ακουστεί. Οπωσδήποτε θα την προσθέσετε. Και εσείς θα προσθέσετε και οι συνάδελφοι εδώ θα προσθέσουν τα δικά τους αλίμονο. Λέω λοιπόν ότι δεν έχει μέλλον και ότι όσο παραμένει στην κυβέρνηση και γενικώς η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας είναι στην εξουσία, η ζημιά για τον τόπο γίνεται συνεχώς όλο και μεγαλύτερη. Πρέπει να υπάρξει λύση του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού δράματος που ζει η χώρα. Και η λύση είναι μία μόνο, η ανατροπή πλέον, η προοδευτική ανατροπή. Ναι, τώρα θα μας απαντήσετε για αυτό που σας είπα. Για την κατηγορία που δέχεστε που εκτοξεύουν ότι φλερτάρετε με την πλευρά Παπανδρέου. Να φλερτάρουμε με την πλευρά Παπανδρέου. Ναι, ναι. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε λιγάκι σε αυτή τη χώρα. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είναι αυτός που θα αλλάξει τη χώρα όπως λέγανε οι συνθηματολόγοι εκεί από κάτω. Γιώργο Γερά να φύγει η δεξιά. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ο πυρήνας της δεξιάς. Είναι ο άνθρωπος, ο επικεφαλής δηλαδή, μιας παράταξης η οποία έβαλε τη χώρα στα μνημόνια και έφερε την Τρόικα. Και μάλιστα πήρε αυτήν την απόφαση, την τραγική για τη χώρα απόφαση και πρωτοφανή απόφαση για όλη την Ευρώπη. Την πήρε σχεδόν μόνος του, την ανακοίνωσε από το Καστελόριζο, φαντάζομαι ρήμην και των βουλευτών του, πάντως ρήμην της Βουλής και ρήμην του ελληνικού λαού, τη στιγμή που άλλα έλεγε προεκλογικά. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι υπεύθυνος για ένα πολύ μεγάλο πολιτικό έγκλημα σε βάρος της χώρας. Επομένως δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασιών, αλίμονο, αντιπαράθεση υπάρχει. Με το όλον ΠΑΣΟΚ, με συγχωρείτε, με το όλον ΠΑΣΟΚ, με συγχωρείτε, να τελειώσω, τελειώνω, με το όλον ΠΑΣΟΚ. Και όταν λέω όλον ΠΑΣΟΚ φυσικά δεν αναφέρομαι στους ψηφοφόρους του, σε αυτούς που το ακολούθησαν αλίμονο. Αναφέρομαι σε αυτούς που έπαιξαν κεντρικό ρόλο στην πορεία του ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Αυτό που σας κατηγορούν είναι ότι τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και τα βασικά στελέχη, τους δύο, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Παπανδρέου, δεν ασκήσατε πολιτική. Επειδή ακριβώς αποτελούν μεγάλα τζάκια για τις δύο παρατάξεις που εσείς προσδοκάτε να πάρετε δυσαρεστημένους. Και γι' αυτό δεν ασκείτε κριτική. Ποια δεν ασκείτε κριτική? Εμείς είμαστε η κατεξοχήν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Παπανδρέου. Η κατεξοχήν αντιπολίτευση είμαστε εμείς. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τον αγώνα που διεξάγαμε κατά της κυβέρνησης Παπανδρέου εξαιτίας της πολιτικής της βεβαίως. Προηγουμένως, στην κυβέρνηση Καραμαλή δρυμύτατη κριτική. Όχι δρυμύτατη κριτική, δυναμικότατη αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα, σήμερα δεν είναι κυβέρνηση. Σήμερα το μέτωπό μας είναι φυσικό να είναι στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι Σαμαράς Βενιζέλος. Θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι δυνατόν κάθε λέξη που λέμε να πηγαίνουμε στον Γιώργο Παπανδρέου και στον κύριο Καραμαλή. Αλλά επειδή εδώ είστε ένας άνθρωπος που δεν μας αρέσει τα λόγια σας. Ναι. Αυτό που σας κατηγορούν σήμερα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είναι ότι ακολουθείτε την ίδια πρακτική του Παπανδρέου, τα λεφτά υπάρχουν. Όχι. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή υπόσχεστε ότι
Θα κάνετε πράγματα ενώ ξέρετε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Όχι. Θα διαλύσουν και τις εθνικές συμφωνίες, τις συμφωνίες της χώρας. Τι θα διαλύσουμε? Σαν ότι θα καταργήσετε σε μια νύχτα όλες τις συμφωνίες της χώρας. Ποιες συμφωνίες? Τα τελευταία χρόνια. Τα μνημόνια, τα πάντα. Να μην έχετε καμία αμφιβολία. Το χρέος, θα διαγράψετε το χρέος. Βεβαίως, καμία αμφιβολία να μην διαγράψετε το χρέος. Να μην έχετε καμία απολύτως αμφιβολία ότι η Τρόικα. Δεν είναι η καταστροφή της χώρας. Η απόλυτη. Δηλαδή, σώσαν τη χώρα η Τρόικα και τα μνημόνια. Σώσαν την χώρα η Τρόικα και τα μνημόνια. Δεν βλέπετε ότι κάθε χρόνο βαδίζουμε με το κακό στο χειρότερο? Όχι, ότι αλλά όταν λέτε, κύριε Λαφαζάνη, συγγνώμη, δεν έχονται πληρώνονται να ακούσει. Δεν πληρώνονται. Γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Συζήτηση. Εκεί που πάω να πω μια κουβέντα. Να την τελειώσω. Πρόταση κάνω. Μόνο ο Λαφαζάνης μιλάει. Πρόταση κάνω. Όχι. Ένα λεπτό, κύριε Λαφαζάνη. Σας λέω. Για μην το γενικεύουμε. Να πούμε συγκεκριμένα. Όταν η κυβέρνηση θέλει να πάρει 3 δισεκατομμύρια από τον ΕΦΙΑ και εσείς λέτε να δημιουργηθεί Κώστα. Όσα θέλει, αλίμονο. Συζήτηση κάνουμε. Συζήτηση. Λέω ότι λε ότι θα καταργήσουμε όλε τι συμφωνίε. Και μου ανέφερε χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα μνημόνια και τα θέματα των Τροϊκανών. Σας λέμε ευθέως ότι η Τρόικα θα φύγει από την Ελλάδα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν είπα εγώ. Μα με εμένα μου το προσάψατε. Mm. Και σας λέω θα φύγει με την αμέσως η κυβέρνηση με κυβέρνηση αριστεράς στην Τρόικα και θα ακυρωθούν τα μνημόνια. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Τελείωσε. Από εκεί και πέρα μου είπατε ότι εμείς λέμε ότι οι λεφτά υπάρχουν και ότι τάζουμε γενικώς και αορίστως και ανεξέλεκτα. Κάνετε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και στο δημόσιο εμείς δεν λέμε ότι λεφτά υπάρχουν. Βεβαίως, σε ιδιώτες υπάρχουν λεφτά. Και είναι γνωστό ότι υπάρχουν λεφτά. Και μόνο οι λίστες του εξωτερικού... Αυτό εννοούσε και μόνο οι λίστες του εξωτερικού είναι τεράστιες. Και ξέρετε ότι έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να διερευνηθούν και να αποδώσουν όσοι έχουν βγάλει τα λεφτά τους, ιδιαίτερα μέσα στην κρίση επί μνημονίων στο εξωτερικό, να αποδώσουν αυτά που οφείλουν, εφόσον τα οφείλουν, στη φορολογία, στο δημόσιο. Επομένως, εκεί υπάρχουν λεφτά. Το δημόσιο μπορεί να βρει λεφτά. Αυτά τα λεφτά που μπορεί να βρει... Θέλω να με ακούσετε, μισή. Ναι, βεβαίως. Όταν λέτε δεν έχονται πληρώνουν τον ΕΜΦΙΑ, είναι ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία, μιλώνουν τους φόρους. Τα 3 δισεκατομμύρια πού θα βρεθούν? Εγώ δεν έχω στείλει κανένα μήνυμα να μην πληρώνουν τους φόρους. Μια στιγμή. Δεν έχω στείλει κανένα μήνυμα να μην πληρώνουν τους φόρους και νομίζω ότι επειδή είσαι έμπειρος και έγκριτος δημοσιογράφος, πρέπει να ακούτε προσεκτικά αυτά που λέγονται. Εγώ είπα ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος συνεχώς μεγαλώνει, που δεν έχει να πληρώσει. Δεν έχει να πληρώσει. Δεν μιλάμε για το κίνημα τώρα του δεν πληρώνω, που ήταν μια επιλογή το δεν πληρώνω. Τώρα δεν είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα αναγκαστικής πράξης και πρακτικής. Δεν έχει ο κόσμος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Κύριε Χατσαπόπουλε, βλέπετε... Τι να κάνει με τον ΕΦΙΑ ο κόσμος? Μια στιγμή. Βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Αυτήν την ώρα ο κόσμος συνεχώς, όλο και περισσότερος κόσμος, δεν έχει να πληρώσει την εφορία, τις τράπεζες. Δεν έχει να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές. Οι μισοί επαγγελματίες δεν πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές. 7 δισεκατομμύρια τα χρέη στον ΟΑΕ. Έχουμε σε ένα μήνα μέσα 1.300 αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφελές στο δημόσιο. Αυξήθηκαν μόνο σε ένα μήνα 170.000. Μιλάμε για 2.700.000. Έχει χρεοκοπήσει η ιδιωτική κοινωνία. Είπα εγώ, δεν ακούτε πάλι, με συγχωρείτε, τι να σας κάνω. Εγώ σας λέω, δεν έχει να πληρώσει ο κόσμος. Εσείς δεν έχει να πληρώσει, λέει ο κόσμος. Δεν έχει να πληρώσει ο κόσμος τον ΕΜΦΙΑ. Όχι όλος, ένα πολύ μεγάλο τμήματά του. Και σας εξηγώ ότι δεν είναι θέμα επιλογής. Αυτή τη διαπίστωση κάνω εγώ και λέω ότι ο ΕΜΦΙΑ πρέπει να καταργηθεί και πρέπει να αναπτυχθεί ένα μεγάλο κίνημα, κοινωνικό κίνημα για την κατάργηση του ΕΜΦΙΑ. Αυτό λέω γιατί είναι ένας άδικος φόρος, αντιαναπτυξιακός φόρος, αντιαναπτυξιακός. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τον ΕΜΦΙΑ. Να το έχετε υπόψη σας. Δηλαδή αυτά που θα υπάρξουν, που θα είναι πολύ πιο περιορισμένα και από αυτά που προϋπολογίζει μικρότερα το κράτος, και αυτά ακόμα δεν θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν τις απώλειες που θα έχει η οικονομία, αλλά και το δημόσιο,
από την ύφεση που προκαλεί ο έμφυα, από την βήθηση της χρηματαγοράς, από τη βήθηση της χρηματαγοράς, από τη βήθηση της χρηματαγοράς και ασφαλώς από την απαξίωση των ακινήτων. Να σας ρωτήσω κάτι, θέλω πριν πάμε σε διάλειμμα. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ταυτιστεί πάντα με αντιδράσεις, με διαδηλώσεις κοινωνικών ετοιμάτων κλπ. Σε αυτές τις διαδηλώσεις αυτού του Σαββατοκύριακου, ο κύριος Τσίπρας δεν θα πάει και θα πάει στο European House, που είναι τα ισχυρά ονόματα της πολιτικής και της οικονομίας. Πώς το βλέπετε? Εγώ θα πάω στην διαδήλωση της Θεσσαλονίκης. Και θα πάει, με συγχωρείτε, κοιτάξτε. Σας το ρωτώ αυτό γιατί υπάρχει μια μουρμούρα. Γιατί επιλέγει. Ακούστε. Του ισχύρου τη Ευρώπη και όχι τη αντιδράση. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Το ότι δεν θα είναι ο Τσίπρας στην διαδήλωση Θεσσαλονίκης δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάει ο Τσίπρας γιατί έχει μια άλλη υποχρέωση την οποία την θεωρεί σημαντική και νομίζω. Είναι η πρώτη φορά πάντως που δεν πάει. Δεν ξέρω. Εδώ και χρόνια όχι, πήγαινε παραδοσιακά στις διαδηλώσεις. Δεν τα θυμάμαι. Παραδοσιακά. Όχι, δεν είναι πάντοτε. Ελίτ, δεν είναι πάντοτε. Δεν είναι πάντοτε. Αλλά όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη, στελέχη του, η κοινοβουλευτική του ομάδα κτλ. Θα είμαστε παρόντες. Είναι η πρώτη παρόντες. Φορά που δεν πάει μετά από χρόνια. Άρα δεν μπορεί να λέτε ότι δεν πηγαίνει μία φορά ο αρχηγός. Δεν στηρίζουμε τις διαδηλώσεις και τους αγώνες. Λέμε η επιλογή να βρεθεί σε μια πολιτική και οικονομική ελίτ. Μα έτυχε εκείνη την ημέρα να συμπίπτουν αυτές οι δύο υποχρεώσεις. Καταλάβατε. Αυτό έγινε. Μετά το διάλειμμα όλα. Ναι, αλλά. Μετά το διάλειμμα όλα.